Δίπλα μας ο Ανδρέας Σιζόπουλος, 20 πόντους, 7 rebound, 8 assist. Αν ήξερες ότι ήσουν κοντά στο triple double, ίσως να μην εφεύγες τόσο γρήγορα από το παιχνίδι. Ανδρέα, θέλω να μας μιλήσεις πρώτα απ' όλα για εκείνο το ξέσπασμα της ομάδας σου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Διαχειρώσεις εσένα με τα δύο τρίποντα και τα άλλα τα καλάθια. Από το 35-40 η ΑΕΚ μπροστά με 14 στο ημίχρονο. Τι έγινε εκείνο το σημείο και μπορέσατε και χτίσατε εκείνο το καθοριστικό εν τέλει προβάδισμα? Εντάξει, αλλάξαμε σε εκείνο το σημείο, αλλάξαμε κάποια πράγματα στην άμυνα γιατί δεν ήμασταν τόσο καλοί στο πρώτο δεκάλεπτο. Αφήσαμε δύο συγκεκριμένους παίκτες να σκοράρουν σχεδόν όλους τους πόντους της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Σφίξαμε την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο και η διαφορά ξέφυγε γιατί παίζοντας καλή άμυνα. Παίζοντας καλή άμυνα, βγήκαν και οι επιθέσεις μας στο ανοιχτό γήπεδο που είμαστε πολύ καλοί και βοηθηθήκαμε από τα ελεύθερα σουτ που είχαμε και ανεβάσαμε τη διαφορά. Και τώρα ακολουθεί το ντέρπι στο Στρόβολο όπου πρέπει να νικήσετε για να πάρετε ουσιαστικά την πρωτιά στη regular season. Είσαστε έτοιμοι για την πρόκληση? Σίγουρα είμαστε έτοιμοι. Όπως έχω ξαναπεί, χωρίς να είναι δικαιολογία αυτό, για μένα φέτος δεν παίζει ρόλο καμία θέση πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη. Το θέμα είναι να μπει στα playoff. Λόγω του ότι για μένα δεν υπάρχουν τόσο πολλοί έδρες, αλλά εννοείται ότι θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε τον Κεραυνό, να κρατήσουμε και την πρώτη θέση μέχρι το τέλος και να έχουμε το πλεονέκτημα μέχρι τους τελικούς. Ανδρέα, μια τελευταία ερώτηση. Σε παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Είχα την ευκαιρία εδώ και μια φορά στην Ελλάδα να αγωνίζεσαι. Έχω την εντύπωση, πριν αρκετά χρόνια, έχω την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνεις γίνεσαι καλύτερος. Υπάρχει κάποιο μυστικό γύρω από αυτό? Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Απλά αυτές οι τελευταίες δύο χρονιές μου έχουν βγει απίστευτα καλά. Η ομάδα γύρω μου είναι στημένη έτσι ώστε να με βοηθήσουν και εμένα και να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Να έχουμε ένα... Νομίζω οι ασίστ μας σήμερα ήταν πάρα πολλές και είναι ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι. Οπότε αναγκαστικά γίνεσαι και εσύ καλός με τους καλούς δίπλα σου. Χωρίς να λέω ότι δεν υπήρχαν καλύτερα προηγούμενα χρόνια, εννοείται ότι υπήρχαν. Άλλαξε και λίγο ο ρόλος μου ίσως παραπάνω αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και γι' αυτό έχω αυτή την απόδοση που έχω τώρα τα λεφτά. Ωραία, Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.